το αυτοκίνητό μας. Κι αυτό λατρεύει εμάς, νομίζω. Σωστά. Ω, το αυτοκίνητο βγάζει πολύ περίεργους ήχους. Τι έπαθε, μπαμπά? Δεν ξέρω. Να πάμε στο συνεργείο του παππού Σκυλάκη. Μπορεί να το φτιάξει. Πολύ καλή ιδέα, μαμά Γουρουνίτσα. Ο παππούς Σκυλάκης έχει συνεργείο. Είναι πολύ καλό στην επισκευή αυτοκινήτων. Παπα! Μπαμπά Γουρουνάκη! Το αυτοκίνητό σου δεν μας τα λέει καλά. Θα το φτιάξεις, σε παρακαλώ, παππού Σκυλάκη. Ναι, αλλά θα μου πάρει όλη τη μέρα. Θέλαμε να πάμε βόλτα με το αυτοκίνητό μας. Μην ανησυχείτε, θα σας δανείσω αυτό το αυτοκίνητο όσο θα φτιάχνω το δικό σας. Ζήτω! Σε ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Να σας κατεβάσω την οροφή. Ναι, μπορείτε. Θα πατήσω το κόκκινο κουμπί. Τι έξυπνο αυτοκίνητο. Όταν γυρίσετε, θα έχω φτιάξει το αυτοκίνητό σας. Ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Γεια χαρά! Γεια! Γεια σας! Γεια χαρά! Το καινούριο μπλε αυτοκίνητο αρέσει στην Πέπα και στην οικογένειά της. Πολλά κουμπιά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνει το πράσινο κουμπί, μπαμπά? Για να δούμε. Μαγικά παράθυρα! Μπαμπά, μπορείς να κατεβάσεις τα μαγικά παράθυρα? Τι κάνει το μπλε κουμπί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Μαμά, μπορώ να σηκωθώ τώρα? Ο γιατρός Καφέ Αρκούδος λέει ότι πρέπει να μείνεις για λίγο στο κρεβάτι. Μα είναι τόσο βαρετό. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να δεχτείς επισκέψεις. Μπορεί να έρθει να με δει η Σούζη Προβατίνα. Η Σούζη Προβατίνα είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Θα πάρω τη μαμά της Σούζη Προβατίνας. Γεια σας, κυρία Γουρουνίτσα. Μπορεί η Πέπα να μιλήσει στη Σούζη? Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Πέπα. Δεν είμαι πολύ καλά. Έχω κόκκινα σπυράκια στο πρόσωπο. Ήρθε ο γιατρός να σε δει? Ναι, ήρθε στο σπίτι ο γιατρός Καφέ Αρκούδος. Είπε ότι δεν είμαι πολύ καλά και ότι είμαι πολύ γενναία. Ώστε είσαι στα αλήθεια άρρωστη? Ναι, ναι. Δεν το κάνω στα ψέματα. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Ο γιατρός Καφέ Αρκούδος μου έδωσε ένα φάρμακο που έχει πολύ απέσια γεύση. Έρχομαι να σε δω. Ναι. Πάω να φορέσω τη στολή της νοσοκόμας. Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να δει την Πέπα. Η Σούζη φοράει στολή νοσοκόμας. Μαζί της έχουν έρθει ο Ντάνης Σκυλάκης και η Ρεβέκα Κουνέλα. Γεια σας, Πέπα. Γεια σας. Πώς αισθάνεσαι? Δεν είμαι πολύ καλά, Σούζη. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώσεις καλύτερα? Μπορείτε να μου φέρετε χυμό πορτοκάλι. Εντάξει. Η Πέπα φαίνεται να το διασκεδάζει πολύ. Ευχαριστώ, Σούζη. Νιώθεις κάπως καλύτερα? Λιγουλάκι. Ντάνη, ρώτα τη μαμά μου αν μπορώ να φάω παγωτό. Εσύ, Ρεβέκα, θα μπορούσες να μου φέρεις λουλούδια από τον κήπο? Η θεία Γουρουνίτσα έφερε τη Χλόη στο σπίτι της Πέπα για να περάσει εκεί την ημέρα της. Η Χλόη είναι ξαδέρφη της Πέπα και του Τζόρτζ. Η Χλόη είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πέπα και τον Τζόρτζ. Γεια σου, Χλόη. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Τζόρτζ. Τα λέμε σε λίγο. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Ναι, να παίξουμε κυνηγητό. Στην Πέπα αρέσει να παίζει κυνηγητό. Ακόμα κυνηγητό παίζετε? Είναι για μικρά παιδιά αυτό το παιχνίδι. Παίζουμε κυνηγητό επειδή αρέσει πολύ στο Τζόρτζ. Εντάξει, ας παίξουμε για τον Τζόρτζ. Παίζετε με τους κανονικούς κανόνες ή με τους μορουδίστικους? Με τους κανονικούς. Αρχίζω πρώτη. Πέπα, κυνηγάς. Πιάσε με αν μπορείς. Κυνηγάει η Πέπα. Πρέπει να πιάσει τη Χλόη και τον Τζόρτζ. Δεν μπορείς να με πιάσεις. Τζόρτζ, θα σε πιάσω εύκολα. Είσαι τόσο μικρός. Δεν είναι δίκαιο. Βοηθάς ο Τζόρτζ. Ναι, γιατί είναι μικρούλης. Θέλεις να σε βοηθήσω?
Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Είμαι μεγάλο κορίτσι σαν εσένα. Εμπρός λοιπόν, Πέπα. Έλα να μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Είναι χαζό αυτό το παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε κάτι άλλο. Ωραία. Ξέρω ένα πολύ καλό παιχνίδι για μεγάλα παιδιά. Λέγεται Πονηρία Λεπού. Πονηρία Λεπού. Θέλω να παίξω Πονηρία Λεπού. Τι είναι? Ο ένας κάνει την αλεπού και οι άλλοι πάνε σιγά προς το μέρος του. Εγώ θέλω να κάνω την αλεπού. Η Πέπα κάνει την Πονηρία Αλεπού. Όσο έχει γυρισμένη την πλάτη, οι άλλοι κινούνται προς το μέρος της. Αλλά αν η Πέπα γυρίσει και δει κάποιον να κουνιέται, αυτός πρέπει να ξαναπάει πίσω. Τζορτζ, σε είδα κουνήθηκες. Πήγαινε πίσω. Σε έπιασα. Κέρδισα. Αν τρέξουμε στην κολοκύθα του μπαμπά, πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην πέσουμε πάνω της. Ο μπαμπάς θα στεναχωρηθεί πολύ άμα σπάσει η κολοκύθα του. Μη φοβάσαι, Πέπα. Παραβγαίνουμε. Η Πέπα και οι φίλοι της παραβγαίνουν ως την κολοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Ε, το νου σας στην κολοκύθα μου. Ζήτω. Πέπα, πρόσεχε. Η κολοκύθα του μπαμπά. Συγγνώμη, μπαμπά. Κοιτάξτε τον Τζορτζ, πάει τόσο αργά. Το ποδηλατάκι του Τζορτζ είναι για μωρά. Για μωρά είναι και το δικό σου, Πέπα. Έχεις ακόμα βοηθητικές. Εγώ κάνω ποδήλατο χωρίς τις βοηθητικές μου. Κι εγώ. Κι εγώ. Ελάτε να ξανανεύουμε στο λόφο. Θα έρθεις, Πέπα. Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Θα λέμε σε λίγο. Γεια. Η Πέπα εύχεται να μην είχε βοηθητικές ρόδες στο ποδηλατό της. Μπαμπά, δεν θέλω να έχω πια βοηθητικές ρόδες. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο χωρίς αυτές. Ναι. Εντάξει, Πέπα. Τότε να τις βγάλουμε. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης βγάζει τις βοηθητικές από το ποδήλατο της Πέπα. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές? Ναι. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ? Μπορώ και παραμπορώ. Μπορώ, σας λέω. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Μήπως θέλεις βοήθεια, Πέπα? Ναι, σε παρακαλώ, μπαμπά. Εντάξει. Έτοιμη, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Ο Τζορτζ θα ήθελε να ξέρει τι είναι μέσα στο μυστικό κουτί της Πέπα. Αν θέλεις, προσπάθησε να μαντέψεις. Δεινόσαυρος. Ο Τζορτζ νομίζει ότι η Πέπα έχει βάλει ένα δεινόσαυρο μέσα στο κουτί. Ωχ, Τζορτζ, πάντα λες τη λέξη δεινόσαυρος για όλα. Έτσι κι αλλιώς, ο δεινόσαυρος παρά είναι μεγάλος για να μπει στο κουτί. Ο Τζορτζ δεν μπορεί να μαντέψει τι έχει μέσα το μυστικό κουτί της Πέπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης ξεσκονίζει ένα κάδρο. Μπαμπά, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Το έφτιαξε η μαμά για μένα. Πολύ ωραίο, Πέπα. Τι έχει μέσα? Είναι μυστικό. Ο Τζορτζ προσπάθησε να μαντέψει, αλλά δεν μπόρεσε να το βρει. Να προσπαθήσω κι εγώ. Ναι! Μήπως έβαλες μέσα τα γυαλιά μου? Όχι. Τα γυαλιά σου είναι στο κεφάλι σου. Ναι, πράγματι. Χαζούλη, μπαμπά, πρέπει να προσπαθήσεις πιο πολύ. Εντάξει. Μήπως έχεις βάλει μέσα τα παπούτσια της μαμάς? Όχι, έχασες όλες τις ευκαιρίες να μαντέψεις σωστά. Στην Πέπα αρέσουν τα μυστικά. Μαμά, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα το κουτί μου. Ω, τι έχει εκεί ο Τζορτζ? Έφτιαξε ένα κουτίκι για τον Τζορτζ και το γέμισε με πολλά μυστικά. Και μόνο ο Τζορτζ ξέρει τι έχει μέσα. Oh. Η Πέπα θα ήθελε να ξέρει τι έχει μέσα το κουτί του Τζορτζ. Το δεινόσαυρο φυσικά, το παιχνίδι του Τζορτζ. Όχι. Ο δεινόσαυρος του Τζορτζ δεν είναι μέσα στο κουτί. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα το βρω ποτέ. Τώρα τα μυστικά δεν αρέσουν στην Πέπα όσο της άρεσαν πριν. Αν δείξεις τον Τζορτζ ένα πράγμα από το κουτί σου, μπορεί να σου δείξει ένα πράγμα από το δικό του. Εντάξει. Μα πρέπει να το κάνουμε και οι δυο ταυτόχρονα. Πολύ καλή ιδέα. Εμπρός! Εδώ ο παππούς Γουρουνάκης!
Παππού Γουρουνάκη, χαθήκαμε στο δρόμο προς το κάστρο των ανέμων. Μήπως διαβάζει το χάρτη ο μπαμπάς Γουρουνάκης? Ναι, ο μπαμπάς Γουρουνάκης διαβάζει το χάρτη και είναι λίγο κακόκεφος αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κακόκεφος. Αυτή είναι η καλύτερη διαδρομή. Προχωρήστε στον κύριο δρόμο, ώσπου να δείτε το κάστρο των ανέμων μπροστά σας. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκη. Ακολουθούμε το δρόμο και έχουμε το νου μας για το κάστρο των ανέμων. Ναι, το ήξερα. Κοιτάξτε, κάστρο είναι αυτό? Ναι, το κάστρο των ανέμων. Έλα, αυτοκινητάκι. Έλα, αυτοκινητάκι, θα τα καταφέρεις. Ζήτω! Η Πέπα και η οικογένειά της έφτασαν στο κάστρο των ανέμων. Wow, είναι πολύ ψηλό. Ας μπούμε μέσα. Η θέα από την κορυφή είναι φανταστική. Wow. Κοιτάξτε τη θέα. Μαμά, αυτό είναι το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Ναι, αυτό είναι. Είναι τόσο μακριά. Ας κοιτάξουμε μέσα από το τηλεσκόπιο. Να δω πρώτη, παρακαλώ. Ναι, αλλά μετά από σένα έχει σειρά ο Τζόρτζ. Wow. Το τηλεσκόπιο τα κάνει όλα να φαίνονται μεγαλύτερα. Βλέπω τη γιαγιά και το παππού Γουρουνάκι. Κοίτα, Τζόρτζ. Γιαγιά Ρουνίτσα, παππούς Ρουνάκης. Ο Τζόρτζ κουνάει το χέρι στη γιαγιά και τον παππού. Χαζούλη, Τζόρτζ. Η γιαγιά και ο παππούς είναι πολύ μακριά. Δεν μπορούν να δουν το χέρι σου. Το βρήκα. Να τους τηλεφωνήσουμε. Ιβρός! Παππού Γουρουνάκη, σας βλέπουμε από το κάστρο των ανέμων. Κουνήστε το χέρι. Η γιαγιά και ο παππούς μας χαιρετάνε. Κοιτάξτε, μια λιμνούλα με πάπιες. Μαμά, να πάμε να ταΐσουμε τις πάπιες. Ναι, μπορείτε να τους δώσετε το υπόλοιπο ψωμί. Στην Πέπα και στον Τζόρτζ αρέσει να ταΐζουν τις πάπιες ψωμί. Μαμά, νομίζω ότι θέλουν να φάνε κι άλλο. Δεν έχει μείνει άλλο ψωμί. Είμαι σίγουρη ότι χόρτασαν. Συγγνώμη, κυρία Πάπια, δεν έχουμε άλλο ψωμί. Οι πάπιες θέλουν κι άλλο φαγητό. Ήθελε και να γυμναστεί ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Τι? Άντε πάλι εσείς. Δεν σας το είπε η Πέπα. Δεν έχουμε άλλο ψωμί. Μαμά, έχουμε το κέικ φράουλα. Αν μείνει καθόλου κέικ μετά, μπορείτε να τους το δώσετε. Σε όλους αρέσει το σπιτικό κέικ φράουλα της μαμάς Γουρουνίτσας. Α, μια σφίκα. Μισώ τις σφίκες. Ξουτ! Πώς κάνεις έτσι, μαμά Γουρουνίτσα? Μια σφιγγούλα είναι. Α, φύγε σφίκα. Μην κουνιέσαι, μαμά Γουρουνίτσα. Σε λίγο θα φύγει. Ορίστε, είδες. Έπρεπε απλώς να κάτσεις ακίνητη. Φύγε. Δρόμο! Βοήθεια! Ξουτ, πάρτε την από πάνω μου, βοήθεια! Ελπίζω η σφίγγα να μην ζυμπήσει τον μπαμπά. Φύγε από εδώ, παλιό ζουζούνι! Όχι, ο μπαμπάς τρέχει πολύ γρήγορα. Η σφίγγα δεν θα τον πιάσει. Να φάμε το κέικ μας, προτού ξαναγυρίσει η σφίγγα. Αχ, όχι, ξεχάσαμε να αφήσουμε κέικ για τις πάπιες. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά! Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά. Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Αχ, είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα είναι τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζόρτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα.
Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζόρτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. Ένα, δύο, τρία. Άνοιξε τα μάτια σου. Χρόνια πολλά, μαμά. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύσα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, άνοιξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Α, τι όμορφο φόρεμα. Η Δεσποινή Σκουνέλα έκανε τους φίλους της Πέπα τίγρης. Ορίστε, Σούζη, τώρα μοιάζεις με τίγρη. Ευχαριστώ, Δεσποινή Σκουνέλα. Ναι. Wow, τι ωραία φατσούλα, Σούζη. Σε έκανε ψιψίνα? Όχι, είμαι τίγρης. Ναι. Πέπα, θέλεις να σε βάψω και εσένα? Ναι, θέλω. Θα με κάνετε ελεφαντάκι? Πω, πω, δεν ξέρω να φτιάχνω ελέφαντες. Ξέρω να κάνω τίγρης. Ναι, τίγρη τότε. Ορίστε, Πέπα, τώρα είσαι μια τίγρης. Είμαι τίγρης. Τζόρτζ, εσύ τι θα ήθελες να είσαι? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος? Δεν θέλεις να σε κάνω τίγρη και εσένα? Είμαι καλή στις τίγρης. Είμαι τίγρης. Κι εγώ. Μιαου. Οι τίγρες δεν κάνουν γαβ-γαβ. Εσύ που το ξέρεις? Γιατί οι τίγρες είναι σε μεγάλες γάτες. Μιαου. Κι εγώ είμαι γάτα. Κάντι, σε παρακαλώ, θα μας δείξεις να κάνουμε τις τίγρες. Εντάξει. Οι τίγρες περπατάνε πολύ πολύ αργά και μετά πηδάνε. Οι τίγρες όταν θέλουν να πλήθουν γλύφονται. Αλλά το καλύτερο είναι ότι όταν είναι ευχαριστημένες γουρχωρίζουν. Γεια σας, παιδιά. Ας το καλό. Είσαστε όλοι τίγρες. Και εγώ τους μαθαίνω να κάνουν σωστά τις τίγρες. Τι θέλετε να κάνετε μετά, μικρά τιγράκια? Δεινόσαυρος. Ακριβώς. Πρέπει να βρούμε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο για τον Τζόρτζ. Πάμε να πάρουμε μπαλόνια για όλους. Το αγαπημένο παιχνίδι του Τζόρτζ είναι να πετάει τον κύριο δεινόσαυρο ψηλά στον αέρα. Και να τον πιάνει όταν πέφτει κάτω. Η Πέπα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης παίζουν τάμα. Κέρδισα, μπαμπά. Μπράβο σου, Πέπα. Τζόρτζ. Τζόρτζ, τι έπαθες? Ο δεινόσαυρος. Τζόρτζ, έχασες τον κύριο δεινόσαυρο. Ο Τζόρτζ έχασε τον κύριο δεινόσαυρο. Μη στεναχωριέσαι, Τζόρτζ. Θα βρούμε τον κύριο δεινόσαυρο. Εδώ χρειάζεται ένας detective. Μπαμπά, τι είναι detective? Ο detective είναι ένα πολύ σημαντικό άτομο που ξέρει να βρίσκει πράγματα. Εγώ ξέρω να βρίσκω πράγματα. Ωραία. Η Πέπα είναι ο detective μας. Τζόρτζ, είμαι detective. Θα σε βοηθήσω να βρεις τον κύριο δεινόσαυρο. Ίσως η detective πρέπει να κάνει στον Τζόρτζ κάποιες απλές ερωτήσεις. Τζόρτζ, πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος? Ο Τζόρτζ δεν ξέρει πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος. Η detective μπορεί να μαντέψει πού βρίσκεται ο κύριος δεινόσαυρος. Ξέρω πού είναι. Ο Τζόρτζ παίρνει μαζί του τον κύριο δεινόσαυρο όταν κάνει μπάνιο. Ο κύριος δεινόσαυρος θα είναι μέσα στην μπανιέρα. Ο κύριος δεινόσαυρος δεν είναι στην μπανιέρα. Ξέρω πού είναι ο κύριος δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ παίρνει πάντα μαζί του στο κρεβάτι του τον κύριο δεινόσαυρο. Η Μαντάμ Γαζέλα προσέχει τα παιδιά στο παιδικό εργαστήριο. Γεια σας.
Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Ναι. Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια? Γεια σου, είμαι ο Ντάνι Σκυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός? Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Α, με τρόμαξες, καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδερφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδερφό τον Τζόρτζ. Να δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική. Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Τζόρτζ, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Πρώτα, κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, Τζόρτζ, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. Τζόρτζ, είναι λάθος σχήμα. Τώρα κάνουμε το κοτσάνι και τα φύλλα. Τέλειο. Αν βάλεις το δόντι κάτω από το μαξιλάρι σου απόψε, θα έρθει στο σπίτι η Νεράιδα. Η Νεράιδα θα πάρει το δόντι και στη θέση του θα αφήσει ένα στραφτερό κέρμα. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω Νεράιδα των δοντιών. Εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, Τζόρτζ? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Γρήγορα, Τζόρτζ, ώρα για ύπνο. Δεν θέλουμε να χάσουμε την Νεράιδα των δοντιών. Πριν πάνε στο κρεβάτι, η Πέπα και ο Τζόρτζ βουρτσίζουν τα δόντια τους. Πέπα, τι κάνεις εκεί? Βουρτσίζω το δόντι μου για να είναι ωραίο και καθαρό για την Νεράιδα των δοντιών. Η Πέπα δεν βλέπει την ώρα να πάει στο κρεβάτι. Η Πέπα βάζει το δόντι της κάτω από το μαξιλάρι για την Νεράιδα των δοντιών. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καλή σας νύχτα, γουρουνάκια μου. Τζόρτζ, εγώ δεν θα κοιμηθώ. Να μείνουμε και δυο ξύπνοι όλη νύχτα να δούμε την Νεράιδα των δοντιών. Πολύ αργή αυτή η Νεράιδα τελικά. Η Νεράιδα των δοντιών κάνει πολλή ώρα να έρθει στο σπίτι. Πού είναι η Νεράιδα των δοντιών? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Είναι η Νεράιδα των δοντιών? Τζόρτζ, ακούς τίποτα? Όχου, Τζόρτζ. Α, ο θόρυβος ήταν ο Τζόρτζ. Ήταν τόσο κουρασμένος που αποκοιμήθηκε. Demi plié. Τώρα ένα μικρό άλμα. Petit jeté. Με χάρη και ομορφιά, πετυχαίτε. Χάρη και ομορφιά. Πετυχαίτε. Χάρη και ομορφιά. Το μάθημα μπαλέτου έχει πολύ πλάκα. Σηκώστε τα χέρια. Φανταστείτε ότι είστε πανέμορφοι κύκνοι. Για πείτε μου, πώς νομίζετε ότι κάνει ο κύκνος? Ναι. Μιαου. Ναι.
Χάρη και ομορφιά. Η Πέπα λατρεύει το χορό. Όλοι λατρεύουν το χορό. Μαμά, μαμά, χορέψαμε όλοι σαν κύκνοι. Η Πέπα τα πήγε πολύ καλά. Έπρεπε να χορέψω όμορφα και χαριτωμένα. Ω, υπέροχα! Να σου δείξω πώς το έκανα! Έλα να πάμε σπίτι πρώτα. Εκεί θα δείξεις στον μπαμπά, στον Τζόρτζ και σε μένα τι έμαθες. Γεια σας! Καμιά φορά ο μπαμπάς Γουρουνάκης χάνει τα γυαλιά του. Τζόρτζ, είδατε τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη? Δεν τα βρίσκει πουθενά. Όχι, μαμά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ δεν ξέρουν πού είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Πόπο, ο μπαμπάς δεν βλέπει τίποτα χωρίς τα γυαλιά του και αυτό τον κάνει πολύ κακόκεφο. Χωρίς τα γυαλιά του, ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα του. Είναι γελίο. Δεν βλέπω τίποτα. Κάπου θα τα βάλατε τα γυαλιά μου. Θυμάσαι που τα βάζει συνήθως, μπαμπά Γουρουνάκη? Όταν δεν τα φοράω, τα βάζω πάντοτε στην τσέπη μου. Αλλά δεν είναι εκεί τώρα. Μπαμπά, θες να σε βοηθήσουμε να βρεις τα γυαλιά σου? Καλή ιδέα, Πέπα. Αν τα βρεις, ο μπαμπάς θα πάψει να είναι τόσο κακόκεφος. Δεν είμαι κακόκεφος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν για τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Η Πέπα ψάχνει κάτω από την εφημερίδα. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Ο Τζόρτζ κοιτάζει επάνω στη τηλεόραση. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Πάμε επάνω στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά τους. Τζόρτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο. Η Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια. Αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Τι είναι όλη αυτή η φασαρία? Βοήθεια! Τι στην ευχή γίνεται εκεί πάνω? Γιατί τόση φασαρία? Και τι είναι αυτά τα χάλια στο πάτωμα? Μπορεί να σκοντάψει κάποιος και να χτυπήσει. Κάποιος πράγματι σκόνταψε και χτύπησε. Πόπο, καημένε μπαμπά Γουρουνάκη. Ελάτε, παιδιά, ελάτε να τακτοποιήσουμε. Μα, μαμά, παίζουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Θα συνεχίσετε το παιχνίδι σας αφού συγγυρίσετε. Αφού όλα τα πράγματα είναι του Τζόρτζ. Α, ώστε έτσι. Άρα αυτό είναι ένα από τα υπέροχα φουστάνια του Τζόρτζ. Όχι. Μπορεί να είναι και δικά μου. Εντάξει, εγώ θα βοηθήσω τον Τζόρτζ και η μαμά Γουρουνίτσα θα βοηθήσει την Πέπα. Να κάνουμε αγώνες. Κορίτσια εναντίον αγοριών. Ωραία ιδέα. Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Θέσεις έτοιμοι, πυρ! Κερδίζουμε. Όχι, χάνετε. Εκεί. Τι είναι αυτό? Αρκουδάκι, έφαγα το κόσμο να σε βρω. Γρήγορα, Πέπα, βάλε το αρκουδάκι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Εκεί. Τώρα τα βιβλία. Υπέροχα. Τζόρτζ, έλα να μασκαρευτούμε να κάνουμε τη μαμά και τον μπαμπά. Να το καπέλο του μπαμπά. Να και το σακάκι του μπαμπά. Γεια σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Τώρα είναι η σειρά μου. Αυτό είναι το φόρεμα της μαμάς. Και αυτό το καπέλο της μαμάς. Μπαμπά Γουρουνάκη, πού είναι τα παπούτσια σου? Χρειάζομαι παπούτσια κι εγώ. Τώρα πρέπει να γίνω όμορφη σαν τη μαμά.
Η Πέπα βρήκε τα καλλιντικά της μαμάς. Αχα! Πρώτα λίγη πούδρα. Υπέροχα! Τώρα λίγο κραγιόν. Τι όμορφη μαμά γουρουνίτσα! Έλα, μπαμπά γουρουνάκι, ώρα να πάμε σε δουλειά. Η μαμά γουρουνίτσα δουλεύει στον υπολογιστή της. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Τζόρτζ. Κάνω τι λάθος, κυρία. Πέπα, δεν θα μου πεις γεια σου. Δεν είμαι η Πέπα γουρουνάκι. Είμαι η μαμά γουρουνίτσα. Α, ναι, φυσικά. Γεια σου, μαμά γουρουνίτσα. Γεια σου. Αυτός είναι ο μπαμπάς γουρουνάκης. Τζόρτζ! Γεια σου και σένα, μπαμπά γουρουνάκη. Με συγχωρείτε, έχω πάρα πολύ δουλειά. Εμπρός, ναι. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Όχι, ευχαριστώ, αντίο. Wow. Πέπα, η πεταλούδα σε πέρασε για λουλούδι. Δεν είμαι λουλούδι. Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Είναι τόσο όμορφη. Θέλω να γίνω πεταλούδα. Η Πέπα παριστάνει την πεταλούδα. Είμαι μια πεταλουδίτσα. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Τζόρτζ, εγώ κάνω την πεταλούδα. Εσύ πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Το βρήκα! Εσύ μπορείς να κάνεις το σκουλίκι. Κοίτα, κοίτα! Είμαι μια πεταλούδα. Πόπο, ο Τζόρτζ δεν θέλει να κάνει το σκουλίκι, θέλει να κάνει την πεταλούδα. Τζόρτζ, όταν ήμουν μικρό γουρουνάκι, μ' άρεσε να παίζω και να κάνω το σκουλίκι. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το σκουλίκι. Θα σου δείξω πώς. Πρώτα, πρέπει να ξαπλώσεις μπρούμητα στη γη. Μετά, στριφογυρίζεις. Είμαι ένα αστείο σκουλίκι. Είμαι μια πεταλουδίτσα, είμαι μια πεταλουδίτσα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είμαι πεταλούδα. Ναι, Πέπα, είσαι μια πανέμορφη πεταλούδα. Παππού, Τζόρτζ, τι κάνετε εκεί? Κάνουμε τα αστεία σκουλικάκια. Στην Πέπα και τη Σούζη αρέσει πολύ να παίζουν στο δωμάτιο της Πέπα. Και του Τζόρτζ του αρέσει. Όχι, Τζόρτζ. Αυτό το παιχνίδι είναι για μεγάλα κορίτσια. Άντε να παίξεις με τα δικά σου παιχνίδια. Η Πέπα και η Σούζη θέλουν να παίξουν μόνες τους. Είμαι μία μικρούλα νεράιδα πριγκίπισσα. Θα κουνήσω το μαγικό μου ραβδί και θα σε κάνω βάτραχο. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να παίζει μόνος του. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ. Παίζω με τη Σούζη τώρα. Εσύ να πας να παίξεις αλλού. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει με την Πέπα. Νιώθει λιγάκι μόνος. Τζόρτζ, χρειάζομαι βοήθεια. Φτιάχνω μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας. Κάποιος πρέπει να γλύψει καλά τον μπολ. Του Τζόρτζ του αρέσει να βοηθάει τη μαμά να φτιάχνει μπισκότα. Αλλά πιο πολύ του αρέσει να παίζει με την Πέπα. Θέλω να γίνω νοσοκόμα. Θέλω να γίνω γιατρός. Ναι, αλλά ποιος θα κάνει τον άρρωστο? Τζόρτζ! Στην Πέπα και στη Σούζη αρέσει να παίζουν τον γιατρό και τον νοσοκόμο.
Εδώ είναι οι ντομάτες, μαμά. Μπράβο σου, Πέπα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τώρα βάλτε στο καρότσι. Βρήκα τις ντομάτες. Μπράβο σου, Πέπα. Ντομάτες. Σβήνουμε ένα πράγμα από τη λίστα. Τι έχει μετά η λίστα? Σπαγκέτι! Πουγκέτι! Ακριβώς, Τζόρτζ. Μόνο που λέγονται σπαγκέτι. Πουγκέτι! Τα σπαγκέτι είναι το αγαπημένο φαγητό της Πέπα και του Τζόρτζ. Άραγε, πού είναι τα σπαγκέτι? Τα βλέπω! Από εδώ! Σπαγκέτι! Κοίτα, μαμά, να τα σπαγκέτι! Μπράβο σου, Πέπα. Ας βάλουμε τα σπαγκέτι στο καρότσι. Ναι, μαμά! Πουγκέτι! Τζόρτζ, τα λένε σπαγκέτι. Πουγκέτι! Τι έχει μετά η λίστα, Πέπα? Τσίπς! Τα τσίπς δεν είναι στη λίστα. Έχουμε ένα σωρό τσίπς στο σπίτι, Πέπα. Για μάντεψε πάλι. Αχ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μήπως θυμάσαι εσύ, Τζόρτζ? Δινόσαυρος! Δινόσαυρος! Τζόρτζ, δεν πουλάνε δεινόσαυρους στο σούπερ μάρκετ. Όχι, Τζόρτζ. Το επόμενο πράγμα στη λίστα είναι τα κρεμμύδια. Κρεμμύδια! Τώρα το θυμήθηκα. Να, εδώ είναι. Μπράβο σου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Κρεμμύδια! Πολύ ωραία. Πήραμε σχεδόν όλα όσα χρειαζόμασταν. Υπάρχει κάτι τελευταίο στη λίστα. Η μαμά Γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι στην κουζίνα και μαγειρεύουν. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης συνεχίζει να κάνει τα push-ups του. Ο μπαμπάς τα πάει πολύ καλά. 9, 10, ναι. 11, ας ελπίσουμε ότι δεν θα το παρακάνει. 12. Πάω να δω. 13. 14. 15. 16. 17. Μπαμπά Γουρουνάκη! Κάνεις αβολιές. Θα έπρεπε να κάνεις push-ups. Είδα κάτι ενδιαφέρον στη τηλεόραση. Άτακτε, μπαμπά. Μπορεί ο μπαμπάς να έχει καλύτερα αποτελέσματα με το παλιό μου ποδήλατο. Αχα, πολύ πλάκα θα έχει. Θα κάνω ποδήλατο και θα βλέπω και τηλεόραση ταυτοχρόνως. Μα είναι αδύνατον. Αυτό το πράγμα κάνει πολύ φασαρία. Δεν ακούω τι λέει η τηλεόραση. Πρέπει να κάνεις γυμναστική όμως. Το βρήκα! Πάρε το ποδήλατό μου, μπαμπά! Ναι, και έτσι θα πάρεις και καθαρό αέρα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα ανέβει στο ποδηλατάκι της Πέπα. Μπαμπά, αυτά είναι τα πετάλια. Αυτά είναι τα φρένα. Και αυτό είναι το κουδούνι. Ναι, ναι, ευχαριστώ, Πέπα, το ξέρω. Για χαρά! Παιχνιδάκι! Δύσκολο πράγμα η γυμναστική τελικά. Τώρα θα γυμναστώ χωρίς να κάνω πετάλο. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης τρέχει πολύ γρήγορα. Μάλλον πρέπει να πάω λίγο πιο σιγά. Τα φρένα δεν πιάνουν καλά. Βοήθεια! Ω, βοήθεια! Ο μπαμπάς Γουρουνάκης λείπει αρκετή ώρα. Μαμά, πού λες να είναι ο μπαμπάς? Μην ανησυχείς, Πέπα. Ο μπαμπάς πρέπει να τα περνάει πολύ ωραία για να λείπει τόση ώρα. Η Μαντάμ Γαζέλα προσέχει τα παιδιά στο παιδικό εργαστήριο. Γεια σας. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Ναι. Ναι. Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια? Γεια σου, είμαι ο Ντάνης Σκυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός? Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Α, με τρόμαξες, καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδερφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδερφό τον Τζόρτζ. Να
δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική. Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Τζόρτζ, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Πρώτα, κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, Τζόρτζ, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. Τζόρτζ, είναι λάθος σχήμα. Τώρα κάνουμε το κοτσάνι και τα φύλλα. Τέλειο. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα κάστρο μία μικρή πριγκίπισσα που την έλεγαν νησταγμένη πριγκίπισσα. Μπαμπά, γιατί την έλεγαν έτσι? Θα το μάθεις αργότερα. Η νησταγμένη πριγκίπισσα ήταν όμορφη. Ναι, ήταν πολύ όμορφη. Της άρεσε πολύ να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Είμαι τόσο όμορφη. Ποιος άλλος ζούσε σε αυτό το κάστρο? Ναι. Σε αυτό το κάστρο ζούσαν επίσης ο μικρός πρίγκιπας, η βασίλισσα μαμά και ο βασιλιάς μπαμπάς. Ακριβώς, και ζούσαν όλοι μαζί στο κάστρο. Ο βασιλιάς μπαμπάς είχε μεγάλη οικία? Όχι, φυσικά. Ήταν πολύ όμορφος, σαν εμένα. Τέλος πάντων, υπήρχε επίσης ένας δράκος. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Α, ναι, σωστά, δεν ήταν δράκος, ήταν δεινόσαυρος. Έξω από το κάστρο ζούσε ένας πελώριος, άγριος δεινόσαυρος. Πόπο, μήπως ο δεινόσαυρος δεν ήταν τόσο άγριος, μπαμπαγουρουνάκι? Συγγνώμη, Τζόρτζ, όχι, ο δεινόσαυρος ήταν πολύ ευγενικός. Έτρωγε πάρα πολύ χορτάρι. Μπαμπαγουρουνάκι. Συγγνώμη, να, έκανα το δεινόσαυρο. Μπαμπά, γιατί την πριγκίπισσα την έλεγαν η νησταγμένη πριγκίπισσα? Θα έρθω και σε αυτό. Μετά ο ήλιος βασίλεψε. Ύστερα βγήκαν τα άστρα και το φεγγάρι. Και όλοι άρχισαν να νιστάζουν πολύ. Η Πέπα δεν είναι κάτω από το κρεβάτι. Α, τι ήταν αυτός ο παράξενος θόρυβος? Η Πέπα δεν είναι πίσω από την κουρτίνα. Νάτος πάλι αυτός ο παράξενος θόρυβος. Τι να είναι άραγε? Ο Τζόρτζ βρήκε που κρυβόταν η Πέπα. Ο Τζόρτζ με βρήκε. Τώρα είναι η σειρά του μπαμπά να κρυφτεί. Νομίζω ότι πρέπει να δώσεις στον Τζόρτζ μια ευκαιρία. Μα ο Τζόρτζ δεν είναι καλός ο κρυφτό. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάει καλύτερα τώρα. Κλείσε τα μάτια σου και άρχισε να μετράς. Ένα. Δύο. Πόπο, η Πέπα θα βρει τον Τζόρτζ εύκολα. Πέντε. Τζόρτζ, έλα εδώ λίγο. Εφτά. Οκτώ. Εννιά. Δέκα. Τζόρτζ, φτού και βγαίνω. Οχ, ο Τζόρτζ δεν κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Μα ο Τζόρτζ κρύβεται πάντα κάτω από το τραπέζι. Σκέφτηκες να κοιτάξεις επάνω? Ξέρω που είναι. Είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Ο Τζόρτζ δεν είναι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Πού μπορεί να είναι? Η Πέπα δεν μπορεί να βρει τον Τζόρτζ πουθενά. Μπαμπά, δεν μπορώ να βρω τον Τζόρτζ πουθενά. Πόπο, άραγε πού μπορεί να είναι? Μάλλον η Πέπα δεν πρέπει να πειράζει τον Τζόρτζ τόσο πολύ.
Πέπα, πάλι πειράζει τον Τζόρτζ. Όχι ακριβώς, μαμά. Του έδειχνα να πιάνει την μπάλα. Αλήθεια. Ξέρω ένα παιχνίδι για να μάθει ο Τζόρτζ να πιάνει την μπάλα. Είναι αστείο. Λέγεται κορόιδο. Πέπα, πάρε την μπάλα και στάσου από εδώ. Και εσύ, Τζόρτζ, στάσου από εκεί. Ωραία. Πρέπει να πετάξετε την μπάλα ο ένας τον άλλον και εγώ θα προσπαθήσω να την πιάσω. Δηλαδή, εγώ θα είμαι το κορόιδο. Η μαμά θα είναι το κορόιδο. Πιάσε, Τζόρτζ. Οχ, μου ξέφυγε. Ο Τζόρτζ έπιασε την μπάλα. Ζήτω! Μπράβο, Τζόρτζ. Τώρα πέτα την μπάλα στην Πέπα. Οπ, ξανακάντω. Ξανακάντω. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα πάνω από τη μαμά γουρουνίτσα. Έλα, Τζόρτζ, πέτα μου την μπάλα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Κι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Η Πέπα θέλει να μιμηθεί τον Τζόρτζ, αλλά παρά είναι μεγάλη και κόλλησε. Έχω την μπάλα. Πέπα, είναι η σειρά σου να κάνεις το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε. Ζήτω! Ζήτω! Την έπιασα! Τζόρτζ, εσύ θα είσαι το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε! Πιάσε την μπάλα, Τζόρτζ. Αυτό είναι το φόρεμα της βασίλισσας. Είναι τόσο ωραίο. Κοίτα, Πέπα. Αυτό είναι το χρυσό στέμα της βασίλισσας. Wow! Τι υπέροχα πράγματα. Μαμά, πού είναι η τηλεόραση της βασίλισσας? Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Δεν είχαν τηλεόραση? Είχαν υπολογιστές όμως, ε? Όχι, ούτε υπολογιστές είχαν τότε. Και τι έκαναν όλη μέρα? Μαμά, αν ήμουν βασίλισσα, θα μπορούσα να τρώω όσες φέτες ήθελα. Η Πέπα φαντάζεται ότι είναι βασίλισσα. Νόστιμο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο, βασίλισσα, Πέπα? Ναι. Θέλω κι άλλο κέικ. Φυσικά. Εμπρός, Πέπα. Έρχομαι, μπαμπά. Μπαμπά, είμαι η βασίλισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν μου μιλάς. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από την υψηλότητά σας. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ο μπαμπάς σας. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό το δωμάτιο τι είναι? Είναι η αίθουσα του δεινόσαυρου. Η αίθουσα του δεινόσαυρου? Τζόρτζ, είμαστε στο δωμάτιο του δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος! Πού είναι ο δεινόσαυρος? Κάπου μέσα στο δωμάτιο. Δεν τον βλέπω. Πρέπει να είναι πολύ μικρός. Κι όμως, Πέπα, είναι πολύ μεγάλος. Wow! Είναι τα κόκαλα ενός αληθινού δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος! Τζόρτζ, έλα, πέτα μου την μπάλα και εγώ θα την πιάσω. Τζόρτζ, πιάσε! Πόπο, ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρός για να πιάσει την μπάλα. Δεν πειράζει, Τζόρτζ. Θες να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα με την Πέπα? Ναι, έλα, μπαμπά. Να σου φορέσω τα μπρατσάκια σου. Ορίστε. Είσαι πολύ κομψός με τα μπρατσάκια σου, Τζόρτζ. Η σειρά μου, η σειρά μου. Ωραία. Τώρα μπορούμε να παίξουμε στο νερό. Ζήτω! Είναι κρύο το νερό. Είναι υπέροχο και ζεστό. Και σταματήστε! Εσύ άρχισες, μπαμπά γουρουνάκι.
Αρκετά με τα πλατσουρίσματα. Μπαμπά, ξέρεις, λατρεύω την παραλία. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν την παραλία. Όλοι λατρεύουν την παραλία. Πέπα, Τζόρτζ, θα παίξετε με τα κουβαδάκια και τα φτιάρια σας. Ναι, θέλουμε, μαμά. Μπαμπά, μπαμπά, μπορούμε να σας σκεπάσουμε με άμμο. Δηλαδή... Έλα, μπαμπά. Εντάξει. Γιουπί! Η Πέπα και ο Τζόρτζ σκεπάζουν τον μπαμπά με την άμμο. Φτάνει, φτάνει! Η Πέπα κάνει κούνια. Μαμά, μαμά, σπρώξε με, έλα! Είσαι έτοιμη? Ναι, θέλω να πάω πάρα πολύ ψηλά. Πιο ψηλά, μαμά. Ο Τζόρτζ θέλει και αυτός να κάνει κούνια. Είναι η σειρά σου, Τζόρτζ. Κρατήσου καλά. Θέλω εγώ να σπρώξω τον Τζόρτζ. Σπρώξε τον Τζόρτζ απαλά, Πέπα. Ναι, μαμά. Κρατήσου καλά, Τζόρτζ. Πόπο, η Πέπα παρέσπρωξε δυνατά τον Τζόρτζ. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να πηγαίνει ψηλά. Πέπα, ξέρεις ότι ο Τζόρτζ φοβάται το ύψος. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Έλα, πάμε να παίξουμε στο μονάζυγο. Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Ντάνι. Γεια σου, Πέπα. Ναι. Το κάνετε εντελώς λάθος. Θα σας δείξω εγώ πώς να το κάνετε σωστά. Κάντε άκρη. Θέσεις, έτοιμοι, πάμε! Κοιτάξτε με, πετάω σαμπουλί! Ωχ, δεν μπορώ να βγω! Η Πέπα σφήνωσε μέσα στο λάστιχο. Δεν είναι αστείο. Εδώ που τα λέμε είναι λιγάκι. Πρέπει να σε τραβήξουμε έξω. Οι φίλοι της Πέπα τη βοηθούν να βγει από το λάστιχο. Ζήτω! Σας ευχαριστώ όλους! Η μαμά γουρουνίτσα τώρα θα αναποδογυρίσει την τηγανίτα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά. Θα μας δείξεις εσύ πώς την πετάς όταν έρθει η σειρά σου, μπαμπά γουρουνάκι. Αυτή η πρώτη τηγανίτα είναι για τον Τζόρτζ. Η μαμά γουρουνίτσα βάζει λίγο σιρόπι στην τηγανίτα του Τζόρτζ. Υπέροχο! Αυτή η τηγανίτα είναι για την Πέπα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά γουρουνίτσα. Θα μου δείξεις τι εννοείς όταν θα αναποδογυρίσεις τη δική σου τηγανίτα, μπαμπά γουρουνάκι. Σιρόπι, παρακαλώ! Υπέροχη! Αυτή η τηγανίτα είναι για τη μαμά γουρουνίτσα. Ζήτω! Πάλι δεν την πέταξες ψηλά, μαμά γουρουνίτσα. Η επόμενη τηγανίτα είναι δική σου, μπαμπά γουρουνάκι. Ευκαιρία να μας δείξεις πώς πετάς τις τηγανίτες. Υπέροχη! Λοιπόν, κοιτάζετε όλοι! Το μυστικό στην καλή τηγανίτα είναι το πέταγμα στον αέρα. Ένα, δύο, τρία, χωπά! Χαζούλη, μπαμπά. Μάλλον την πέταξα υπερβολικά ψηλά. Τι κρίμα. Ήταν η τελευταία τηγανίτα. Δεν πειράζει, θα την κατεβάσω. Πόπο, ο μπαμπάς γουρουνάκης δεν μπορεί να φτάσει την τηγανίτα του. Μην ανησυχείς, μπαμπά γουρουνάκη, ξέρω πως θα την κατεβάσουμε. Πάμε πάνω, παιδιά. Η Χλόη ζωγραφίζει τα μάτια της κούκλας. Να ζωγραφίσω το στόμα. Εντάξει. Το όνομά μου είναι Πέπα. Τζόρτζ, τι κούκλα θα ήθελες να φτιάξεις? Ρόσαβο. Δινόσαυρο.
Ο Τζορτζ λέει πάντα δεινόσαυρος για τα πάντα. Ωραία. Ένας τρομερός δεινόσαυρος κούκλα. Η Χλόη φτιάχνει για τον Τζορτζ μια κούκλα δεινόσαυρο. Έχει και μητέρα δόντια. Ορίστε, ένας τρομερός δεινόσαυρος. Το φαγητό είναι έτοιμο! Ερχόμαστε! Μετά το φαγητό θα παίξουμε κουκλοθέατρο! Η θεία Γουρουνίτσα έφτιαξε σπαγκέτι για μεσημέρι. Αυτά τα σπαγκέτι είναι υπέροχα! Τα καλύτερα που έχω φάει ποτέ! Πώς φαίνεται ότι εσείς οι δύο είσαστε αδέρφια? Ίδιοι και απαράλλαστοι! Τι θέλεις να πεις? Είμαστε εντελώς διαφορετικοί! Είπε ο Τζορτζ και εγώ, θα παίξουμε κουκλοθέατρο. Φανταστικό! Θα έρθουμε όταν είστε έτοιμοι. Κουκλοθέατρο, πολύ πλάκα θα έχει. Προλαβαίνω να φάω λίγα σπαγκέτι ακόμη. Μπορώ να έχω κι εγώ λίγα ακόμα. Το κουκλοθέατρο θα αρχίσει σε λίγο. Γεια σας, το όνομά μου είναι Χλόη. Και εγώ είμαι η Πέπα. Ένας δεινόσαυρος! Ένας τρομερός δεινόσαυρος! Ας το καλό, πολύ ωραία ήταν! Μπράβο! Είμαι ο θείος Γουρουνάκης. Γεια σου, θεία Γουρουνάκη! Γεια σου, Πέπα! Είναι ολόιδια εσύ! Νομίζω ότι έκαναν την κοιλιά μου λίγο μεγαλύτερη. Πω, δεν νομίζω ότι ο ήχος του πρέπει να ακούγεται έτσι. Θέλει να δοκιμάσει και ο Τζορτζ. Κράτα το έτσι, Τζορτζ. Ούτε αυτός ο ήχος φαίνεται να είναι σωστός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις βιολί. Πέπα, ίσως τα καταφέρεις καλύτερα με αυτό το τύμπαχο. Ευχαριστώ, μπαμπά. Αυτό ακούγεται καλύτερα. Η Πέπα λατρεύει να παίζει τύμπανο. Υπέροχα! Ναι, ακούγεται πολύ ωραία! Να το παλιό ακορντεόν του μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτό το έπαιζα στη μαμά Γουρουνίτσα όταν γνωριστήκαμε. Ω, μπαμπά Γουρουνάκη. Τον θυμάμαι καλά αυτόν τον σκοπό. Ο Τζορτζ θέλει να παίξει ακορντεόν τώρα. Είσαι σίγουρος, Τζορτζ. Το ακορντεόν είναι πολύ δύσκολο. Τζορτζ, το ακρόντεον είναι σχεδόν τόσο δύσκολο όσο και το τύμπανό μου. Εντάξει, Τζορτζ. Ίσως ο Τζορτζ είναι πολύ μικρούλης για να παίζει ακορντεόν. Μπαμπά, τι άλλα όργανα υπάρχουν μέσα στο κουτί? Μόνο αυτό το κόρνο. Να δοκιμάσω. Πρέπει να φυσήξεις πολύ δυνατά. Αυτός ο ήχος δεν είναι σωστός. Είναι αδύνατον. Νομίζω ότι κάποτε έπαιζα κι εγώ κόρνο. Αυτός ο ήχος δεν είναι καθόλου σωστός. Μπορεί να χρειάζεται κάποιος ψηλός και δυνατός σαν εμένα. Ούτε αυτός ο ήχος είναι σωστός. Γεια σου, Πέπα! Γεια σου, Σούζη. Είμαι η πριγκίπισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν θες να μου μιλήσεις. Γεια σας, μεγαλειοτάτη! Ναι! Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Ανοίξτε καλά και κάντε α! Α! Ναι! Είμαι κλόουν. Κάνε μας κάτι αστείο. Ρε Βεκά, γιατί σου ντυμένη καρότο? Μ' αρέσουν τα καρότα. Δεινόσαυρος. Τι τρομερός δεινόσαυρος. Η Πέπα καμαρώνει μπροστά στον καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες? Εσύ είσαι, Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, είμαι μια νερέδα πριγκίπισσα. Και εγώ μάγισσα. Έχω και μαγικό ραβδί. Μαγικό ραβδί έχω κι εγώ. Θα σε κάνω βάτραχο. Κι εγώ μπορώ να σε κάνω βάτραχο. Δεινόσαυρος.
Πω, ο Τζορτζ φοβήθηκε την ίδια του την εικόνα στον καθρέφτη. Χαζούλη, Τζορτζ, κοίτα, εσύ είσαι στον καθρέφτη. Παιδιά, ήρθε η ώρα να αποφασίσετε ποιος έχει φορέσει την καλύτερη στολή. Θέλουμε ένα γκρίτι. Αφού το πάρτι είναι της Πέπα, ίσως πρέπει εκείνη να κάνει τον γκρίτι. Είμαι κριτής, είμαι κριτής. Παπά, τι είναι ο κριτής? Ο κριτής αποφασίζει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Αχ, ωραία! Η Πέπα θα αποφασίσει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Σούζι, να δω τη στολή σου, παρακαλώ. Είμαι ένας ακόμα Σούζι. Κάνω τον κόσμο καλά. Πολύ καλά ένας ακόμα Σούζι. Τώρα ο Ντάνι. Είμαι πειρατής. Βήρα τις άγκυρες.